είσαι Έλληνας. Νίκο, να σου πω την αλήθεια, βλέποντάς το, εγώ τρόμαξα, γιατί τώρα για να βγάλουμε το ζωντανό μπήκα λίγο μέσα στη γραμμή να δω πώς γίνεται ένας άνθρωπος να έχει τα μάξι του και να πηγαίνει στις γραμμές του τραμ. Ναι. Αυτό ακριβώς συνέβη χθες. Ένας άνθρωπος με ένα μικρό αμάξι πόλης πήγαινε. Καταρχήν αυτή είναι η ζωντανή εικόνα τώρα που είναι ο Κυριάκος. Πάμε λοιπόν, ναι, επειδή ναι, αρχίζει κανονικά να μας το περιγράφει, να δούμε τι κατέγραψε ο Κυριάκος χθες. Εχθές λοιπόν βλέπουμε ότι σε αυτή τη γραμμή, εδώ στο φανάρι αυτό εδώ που βλέπουμε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας του Μανούλη του Μανουηλίδη, σε αυτό το φανάρι ακριβώς, ενώ περιμένουμε να ανάψει το φανάρι, στις γραμμές αυτές του τραμ κινείται ένα μαύρο αμάξι πόλης, ένα μικρό σμαρτάκι, ένα μαύρο σμαρτάκι. Λέω δεν είναι δυνατόν. Κοιτάζω μήπως τυχόν είχε κάποιο δρόμο που να στρίψει, να πάει προς τα μέσα ή κάτι τέτοιο. Νίκο, δεν υπήρχε τίποτα. Το αμάξι είχε μπει στις γραμμές του τραμ και κινούνταν πάνω στις γραμμές του τραμ. Και αυτό το οποίο είναι το ακόμα χειρότερο είναι ότι κινείται για μεγάλο διάστημα. Δηλαδή, όπως βλέπετε, δεν είναι ότι από κάπου μπήκε και κάπου βγήκε. Όσο έγραφε η κάμερα και όσο το μάτι του Κυριάκου και του συνεργείου μας μέσα στο αυτοκίνητο έφτανε, ο οδηγός του Smart το οδηγούσε κανονικά πάνω στις ράγες του τραμ. Νίκο, το ξανασυναντήσαμε παρακάτω. Γιατί κάποια στιγμή άναψε ένα φανάρι, χρειάστηκε να κατεβάσουμε την κάμερα για να συνεχίσουμε. Πιο κάτω, 200 μέτρα περίπου από εδώ, πάλι στις γραμμές του τραμ, το ίδιο αμάξι συνέχιζε την ίδια διαδρομή πάνω στις ράγες. Ήταν σοκαριστικό. Εγώ δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα, γιατί για λίγο κάποιος άνθρωπος κάνει μια παρανομία για να στρίψει ή κάτι. Εδώ μιλάμε ότι ο άνθρωπος αυτός κινούνταν με το αμάξι του πάνω στις γραμμές, και στο δρόμο, ακριβώς, σε αυτές τις γραμμές εδώ. Και στο δρόμο και στις γραμμές του τραμ κάμερες υπάρχουν. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να φανεί ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Ας φανεί και ας αντιμετωπίσει. Τώρα πάλι έρχεται το τραμ. Αυτός ο άνθρωπος πήγαινε κανονικά. Δηλαδή, άμα δούμε τώρα, έρχεται το τραμ πάλι από την άλλη κατεύθυνση. Αυτή τη φορά έρχεται να κατέβει προς Βούλα. Ναι. Και βλέπουμε ότι αυτό ήταν μέρα μεσημέρι. Συνέβη δηλαδή μία ώρα που το τραμ και πήγαινε και πάνω και κάτω. Κινείται συχνά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι εδώ που είναι υπεύθυνοι και για την ασφάλεια της γραμμής αλλά και συνολικά για την ασφάλεια όλων μας θα έχουν μία πιο σαφή απάντηση για το τι ακριβώς συνέβη. Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.